Η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των χωματερών στην περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη συμμετοχή όλων των δημάρχων της περιφέρειας και άλλων παραγόντων. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Μας υπόθηκε από τον κύριο Καπετάνιο, τον Γενικό Γραμματέα για Διαχείριση των Απορριμμάτων, ότι μέσα στο 2015 θα κλείσουν όλα αυτά τα κεφάλαια. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν πρόκειται να κάνει αντιπολίτευση για το θέμα των σκουπιδιών και για κανένα θέμα βέβαια. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Αλλά περιμένουμε να δούμε την άποψη και βεβαίως πριν καταδικάσουμε την περιφέρεια να υπάρξει μια σύγκριση. Από τη μία μεριά έχουμε ένα διαγωνισμό που έχει αυτά και αυτά τα στοιχεία, θετικά ή αρνητικά. Να δούμε τι έχουμε και από την άλλη πλευρά. Να γίνει μια σύγκριση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και να πούμε καταργούμε το διαγωνισμό χωρίς να έχουμε κάτι άλλο. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας πάντως στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν θα πληρώσει κανένα πρόστιμο καθώς δεν είχε καμιά ανοιχτή χωματερή. Εμείς έχουμε μία κλειστή χωματερή από το 2011 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κλειστή χωματερή επικυρώθηκε και με απόφαση της περιφέρειας και δεν αποκαταστάθηκε. Η αρμοδιότητα είχε χωρηθεί στην περιφέρεια. Φταίει η περιφέρεια μόνο αν έκλεινε τις χωματερές. Πού θα πηγαίνανε τα σκουπίδια? Έχουμε καμιά δεκαριά χωματερές στη Μεσσηνία. Πού θα τα πηγαίνανε οι Δήμοι χωρίς εναλλακτικές λύσεις? Πώς είναι η ευθύνη του Δήμου? Πώς είναι της περιφέρειας? Πώς είναι του κράτους που δεν εφάρμοσε ποτέ μια συγκεκριμένη πολιτική και να αναζητήσει ευθύνες? Εδώ έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων αντιφατικές. Το ένα δικαστήριο λέει ότι φταίει ο Δήμαρχος, το άλλο δικαστήριο λέει ότι φταίει ο Περιφερειάρχης. Τέτοιες αποφάσεις δικαστηρίων. Έχουμε και θεσμικό πρόβλημα δηλαδή όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό το γόρδιο δεσμό πρέπει να τον λύσουμε. Πώς? Δια της πάθης. Γιατί ως κοινωνία έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Δεν μπορεί να συζητάμε 30 χρόνια για τα σκουπίδια και να πετάμε πολύτιμο υλικό και να υποβαθμίζουμε το περιβάλλον. Πολύτιμο υλικό κυριολεκτικά, το οποίο αξιοποιείται σε όλες τις χώρες. Εμείς έχουμε υπογράψει εδώ και χρόνια προγραμματική σύμβαση για την αξιοποίηση των μπάζων. Το θέλουμε το τρίμα για το αγροτικό δίκτυο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ή για υποδομές σε αγροτικούς δρόμους. Δωρεάν, παρακαλώ πολύ. Και πρέπει να πληρώνουμε 3α και το υλικό της υποδομής για δευτερεύοντες δρόμους πάντοτε. Ελπίζω και εμείς θα βοηθήσουμε μέσα στο 2015 να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν πρόκειται να πληρώσει τα πρόστιμα. Και έχει ισχυρότατους λόγους να μην τα πληρώσει. Έχουμε αποφάσεις για κλείσιμο της χωματερής, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Ο καθένας σας μιλήσει για τον εαυτό του. Εμείς είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν θέλω να μιλήσω για τον άλλον, ο οποίος είχε ανοιχτή χωματερή και τη χρησιμοποιούσε. Αλλά εμείς δεν χρησιμοποιούσαμε καμιά χωματερή και πληρώναμε τον υδρότα μας και το αίμα μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν μπορεί να δώσουμε και 40.000 ευρώ. Αυτό είναι το πρόστιμο για ανενεργή χωματερή. Για το Δήμο Καλαμάτας αυτό είναι. Για χωματερή η οποία είναι ενεργή είναι 80.000. Και σκέφτομαι Δήμους που έχουν καμιά εκατοστή χωριά όπου έχουν 5-6 ανοιχτές χωματερές. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάει και μισό εκατομμύριο. Υπάρχει Δήμος που πρέπει να πληρώσει τόσο. Αλλά η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας κυβερνητικής πολιτικής. Θα μου πείτε ποιας κυβερνητικής πολιτικής. Το κράτος έχει συνέχεια. Δεν μπορούμε να λέμε χθεσινή.